πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Η κυθαρίτιδα είναι μια κατάσταση που προκαλεί την εμφάνιση θρόμβων και κυλοτήτων στο δέρμα. Συνήθως επηρεάζει τους γλουτούς και τους μυρούς, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές. Η κυθαρίτιδα εμφανίζεται όταν οι αποθέσεις λίπους ωθούν τον συνδετικό ιστό κάτω από το δέρμα. Ο συνδετικός ιστός μπορεί να αποδυναμωθεί λόγω ορμονών, έλλειψης σωματικής άσκησης, υπερβολικού λίπους και πτωχής κυκλοφορίας του αίματος. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητα και τη σφριγιλότητά του και παρουσιάζει τη χαρακτηριστική ανάγλυφη όψη φλοιού πορτοκαλιού. Η κυθαρίτιδα είναι βακτηριακή λίμωξη που αφορά τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Συγκεκριμένα, επηρεάζει το χώριο και το υποδόριο λίπος. Τα τρόφιμα που μπορούν να αυξήσουν την ενυδάτωση, να ενισχύσουν τα αντιοξειδωτικά και να αποβάλουν τις τοξίνες, μπορεί να μειώσουν την κυθαρίτιδα. Δείτε στη συνέχεια ποια είναι αυτά τα τρόφιμα. Αγγούρι 96% νερό. Μαρούλι Iceberg 96% νερό. Σέλινο 95% νερό. Ραπανάκια 95% νερό. Μαρούλι 95% νερό. Ντομάτες 94% νερό. Κολοκυθάκια 94% νερό. Σπαράγγι 92% νερό. Μαύρη σοκολάτα. Καρύδια πεκάν. Μουροειδή σκούρες κυρίως ποικιλίες. Σπανάκι. Κρέμβι λαχανώδης. Μαρούλι. Ρόκα. Αλκοολούχα ποτά. Επεξεργασμένα τρόφιμα. Ζαχαρούχα ροφήματα. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Τρανς λιπαρά. Υδατάνθρακες. Τρόφιμα πλούσια σε αλάτι. Γρήγορο φαγητό, fast food. Περισσότερα για τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, καθώς και άλλες τροφές που αναφέρθηκαν στο βίντεο όπως το αγκούρι, το μαρούλι, το σέλινο, τις ντομάτες, το σπαράγγι και τη μαύρη σοκολάτα, μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.